Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, χαιρετίζω τη σημερινή συγκέντρωση ενάντια σε έναν ακόμα αντιλαϊκό προϋπολογισμό. Όλους τους προηγούμενους μήνες, με αποκορύφωμα τον Νοέμβρη, οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, οι έμποροι, οι αυτοκινητιστές, δώσαμε μια μεγάλη μάχη ενάντια στο φορολογικό εκτρώμα που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες στη Βουλή. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ολόκληρη εκστρατεία προπαγάνδας της κυβέρνησης, υλοποιούμενη από τις πρώτες μέρες της εκλογής της, ότι χρειαζόταν δίθεν μια τομή στη φορολογική πολιτική. Στόχος ήταν να ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός και να βγουν από το κάδρο οι πραγματικοί κλέφτες του κόπου των εργαζομένων και των μικρών επαγγελματιών, οι μεγαλέμποροι, οι όμιλοι της ενέργειας, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες. Χωρίς αυτή την πρωτοπόρα δράση των προηγούμενων μηνών, δεν θα είχε υψωθεί ένα κύμα αντίστασης στην κυβερνητική πολιτική και θα είχε περάσει χωρίς αντιδράσεις η προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι νομοθετεί αυτό το έκτρωμα για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης. Δεν θα είχαν ακουστεί τα αιτήματά μας για 12.000 ευρώ αφορολόγητο, για άμεση κατάργηση του τέλους επιδεύματος, την κατάργηση των υπερβολικών κρατήσεων των τραπεζών για τις τραπεζικές συναλλαγές. Χωρίς αυτή την πρωτοπόρα δράση θα είχαν βγει ξανά εκτός του κάδρου όσοι συγκεντρώνουν αμύθιτο πλούτο, όπως το 0,2% των αφημί που χρωστάει 85 δις ευρώ, τα οποία θεωρούνται ανίσπρακτα, όπως οι εφοπλιστές που έχουν εθελοντική φορολογία, οι τραπεζίτες που έχουν αναβαλόμενο φόρο, οι στρατηγικοί επενδυτές που φοροαπαλλάσσονται για 12 χρόνια. Αυτή η πρωτοπόρα δράση των ομοσπονδιών, των σωματείων, των ενώσεων, των επαγγελματιών είναι παρακαταθήκη για το επόμενο διάστημα. Σε αυτές τις κινητοποιήσεις διευρύνθηκε η συμμαχία των επαγγελματιών, των βιοτεχνών με άλλες επαγγελματικές ομάδες, όπως είναι οι αυτοκινητιστές και οι επιστήμονες. Είχαμε τη συμπαράσταση των εργατικών σωματείων. Αυτή η συμμαχία πρέπει το επόμενο διάστημα να δυναμώσει. Αυτή η συμμαχία έδωσε απάντηση στον κοινωνικό αυτοματισμό που με σχέδιο καλλιέργησε η κυβέρνηση. Χρειάζεται τώρα ακόμα πιο αποφασιστικά να δυναμώσει η αγωνιστική αντιπαράθεση με τις δυνάμεις που καλλιεργούν τη μυρολατρεία, ότι τίποτα δεν αλλάζει, όπως οι ηγεσίες των τριτοβάθμιων οργανώσεων των επαγγελματιών, ΕΣΕΕ και ΓΕΣΕΒΕ, γιατί οι ίδιες έχουν γραμμή συμβιβασμού με την πολιτική που μας τσακίζει. Σκόπιμα έκρυβαν ότι το φορολογικό νομοσχέδιο δεν αποτελεί κάποια ιδεολειψία του Μητσοτάκη ή του Χατζηδάκη, αλλά κεντρική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προαπαιτούμενο για την εκταμείευση δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαψης προς τους μονοπωλιακούς ομίλους και την επενδυτική βαθμίδα. Μπροστά μας έχουμε να δώσουμε τη μάχη απέναντι σε έναν ακόμα βάρβαρο κρατικό προϋπολογισμό. Και είναι βάρβαρος γιατί προϋπολογίζει τα έσοδα αυτό του φορολογικού εκτρώματος, του κεφαλικού φόρου και του ηλεκτρονικού λαβυρίνθου μέσω των MyData, αλλά και γιατί προϋπολογίζει νέα αφέμαξη μέσα από την εκτείναξη των εσόδων του προϋπολογισμού κατά 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση επιδεικνύει, όπως και οι προηγούμενες, τα ματωμένα πλεονάσματα που για μια άλλη φορά θα κινηθούν προς τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, οι οποίοι απολαμβάνουν νέες φοροαπαλλαγές, όπως η μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων από το 0,5% στο 0,2%, η μείωση κατά 50% του φόρου των χρηματιστηριακών συναλλαγών, η κατάργηση του φόρου τόκων ομολόγων σε κρατικά και επιχειρηματικά ομόλογα. Την ίδια στιγμή που κρίσιμες υποδομές για τη ζωή μας, όπως τα νοσοκομεία και άλλες δομές υγείας, τα πανεπιστήμια, οδεύουν προς την πλήρη ιδιωτικοποίηση. Συνεχίζουμε πιο δυναμικά, πιο πολύ απέναντι σε αυτή την πολιτική που συνθλίβει τη ζωή μας. Το επόμενο διάστημα θα είμαστε στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση του εισοδήματός μας, για την κάλυψη των κρίσιμων αναγκών μας σε υγεία και παιδεία. Θα βρεθούμε ξανά μαζί με τα εργατικά σωματεία, τα σωματεία των αυτοαπασχολούμενων, για να αποτρέψουμε πληστηριασμούς και κατασχέσεις σπιτιών και μικρών μαγαζιών όπως κάναμε μήνες τώρα. Θα βρεθούμε ξανά μαζί για να αποτρέψουμε εξώσεις και διακοπές ρεύματος, μιας και τώρα μας βάζουν να διαλέξουμε το χρώμα του σκηνιού με το οποίο θα μας πνίξουν. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες.